Τον ίδιο χειμώνα του 431 π.Χ., οι Αθηναίοι ακολουθώντας το πατροπαράδοτο έθιμο, τέλεσαν δημόσια ταφή εκείνων που σκοτώθηκαν πρώτοι σε αυτόν τον πόλεμο με τέτοιο τρόπο. Εκθέτουν τα οστά των νεκρών για δύο μέρες, αφού κατασκευάσουν εξέδρα, και ο καθένας φέρνει στο δικό του κάτι αν θέλει. Και όταν έρθει η ώρα της εκφοράς, αμάξια μεταφέρουν και οι παρισένιες μία για κάθε φυλή. Τα οστά του καθενό είναι μέσα στην οστεοθήκη τη φυλή του. Ένα όμω φέρετρο κενό, στρωμένο των αγνοωμένων, μεταφέρεται στα χέρια, εκείνων δηλαδή που τα πτώματά του δεν βρέθηκαν για περισυλλογή. Όποιο θέλει επίση από του πολίτε και του ξένου παίρνει μέρο στην νεκρόσιμη πομπή, και γυναίκε παρευρίσκονται, όσε είναι συγγενεί, που μυρολογούν πάνω στον τάφο. Του αποθέτουν λοιπόν στο δημόσιο νεκροταφείο που βρίσκεται στο πιο ωραίο προάστιο τη πόλη και σε αυτό κάθε φορά θάβουν του νεκρού του πολέμου. Εκτό βέβαια από αυτού που έπεσαν στο μαραθώνα. Εκείνον την Ανδρία, επειδή έκριναν ξεχωριστή, του έκαναν τον τάφο στον τόπο τη μάχη. Και όταν του σκεπάσουν με χώμα, ένα άνδρα εκλεγμένο από την πολιτεία, που και για την κρίση του θεωρείται ότι είναι πολύ συνετό και προέχει για το κύρο του, εκφωνεί για αυτού το εγκόμιο που ταιριάζει ύστερα από αυτό αποχωρούν. Έτσι γίνεται η ταφή. Και σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, όσε φορέ του τύχαινε να έχουν νεκρού, τυρούσαν το έθιμο. Για αυτού λοιπόν του πρώτου νεκρού, ορίστηκε να μιλήσει ο Περικλή, ο γιο του Ξανθίπου. Και όταν ήρθε η στιγμή, αφού προχώρησε από τον τάφο σε ένα βήμα φτιαγμένο ψηλό, για να ακούεται από όσο το δυνατόν περισσότερο πλήθο, έλεγε περίπου τα εξή. Οι περισσότεροι από όσου έχουν μιλήσει εδώ μέχρι τώρα επενούν αυτόν που πρόσθεσε στην καθιερωμένη τελετή τούτον το λόγο, γιατί νομίζουν ότι είναι ωραίο να εκφωνείται αυτός προς τιμήν των νεκρών που θάβονται από τους πολέμους. Εγώ βέβαια θα ήμουν της γνώμης ότι σε ανθρώπους που αναδείχτηκαν γενναίοι με έργα, με έργα είναι αρκετό να εκθυλώνονται και οι τιμές, όπως αυτά που και τώρα βλέπετε ότι προετοιμάστηκα με τη φροντίδα της πολιτείας γύρω από αυτήν την ταφή, για να μην κινδυνεύουν να γίνουν πιστευτές οι ανδραγαθίες πολλών από ένα μόνο άνδρα, αν μιλήσει αυτός καλά ή άσχημα. Γιατί είναι δυσχερές να μιλήσει κανείς με σωστό τρόπο σε θέμα στο οποίο με δυσκολία εξασφαλίζεται ακόμη και η εντύπωση της αλήθειας. Επειδή όποιο γνωρίζει καλά τα γεγονότα και είναι ευνοϊκό ακροατή, θα θεωρήσει ίσως ότι αυτά παρουσιάζονται κάπως κατώτερα από εκείνα που θέλει να ακούσει και καλά τα γνωρίζει. Και όποιος πάλι δεν τα ξέρει, θα νομίσει, από φθόνο, ότι μερικά αποτελούν υπερβολές, αν τύχει και ακούσει κάτι που ξεπερνά τη δύναμή του. Μια και η έπαινοι, όταν αναφέρονται για άλλους, είναι ανεκτή μόνον ως εκεί που καθένας νομίζει ότι και ο ίδιος είναι σε θέση να κάνει κάτι από όσα άκουσε. Για ό,τι ωστόσο υπερβαίνει τη δύναμή του, επειδή αμέσως τον κυριεύει ζήλια, δεν δίνει πίστη. Αφού όμως οι πρόγονοι έκριναν ότι αυτά είναι καλά έτσι, πρέπει κι εγώ, τηρώντας το έθιμο, να προσπαθήσω να ικανοποιήσω όσο μπορώ περισσότερο του καθενός σας την επιθυμία και τη γνώμη. Θα αρχίσω βέβαια από τους προγόνους πρώτα, επειδή είναι δίκαιο και ταιριαστό μαζί σε τέτοια τελετή να δίνεται σε αυτούς η τιμή της μνημόνευσης αυτής. Γιατί κατοικώντας παντοτινά οι ίδιοι τη χώρα καθώς η μια γενιά διαδεχόταν την άλλη, την παρέδωσαν χάρη στην ανδρία τους, ελεύθεροι ω τώρα. Και εκείνη είναι άξιοι επένου και ακόμη περισσότερο οι πατέρες μας. Γιατί, εκτός από αυτά που κληρονόμησαν, απέκτησαν την επικράτεια που έχουμε, όχι χωρίς μόχθο, και την κληροδότησαν σε εμά, τους τωρινού. Τα περισσότερα όμως αυτή τη επικράτειας, εμείς εδώ οι ίδιοι, που βρισκόμαστε ακόμη τώρα στην όρημη περίπου ηλικία, τα αυξήσαμε και την πόλη προετοιμάσαμε να διαθέτει απόλυτη αυτάρκεια σε όλα και για πόλεμο και για ειρήνη. Τα πολεμικά βέβαια κατορθώματα αυτών με τα οποία το καθένα αποκτήθηκε ή αν κάποτε εμείς οι ίδιοι ή οι πατέρες μας αποκρούσαμε θαραλέα κάποιον εχθρικό επιδρομέα βάρβαρο ή Έλληνα θα τα παραλείψω. Γιατί δεν επιθυμώ να μακρηγορώ μπροστά σε ανθρώπους που τα γνωρίζουν καλά. Ποιε ωστόσο αρχέ, ακολουθώντα φτάσαμε σε αυτό το σημείο ακμή, και με ποιο πολίτευμα και με ποιου τρόπου ζωή δημιουργήθηκε το σημερινό μεγαλείο, αυτά αφού παρουσιάσω πρώτα ύστερα θα έρθω και στον έπαινο τούτων των νεκρών. Γιατί νομίζω πω και στην παρούσα περίσταση θα ήταν πολύ ταιριαστό να λεχθούν αυτά, και ακόμη πω είναι ωφέλιμο να αντακούσει με προσοχή όλο εδώ το συναγμένο πλήθο και των πολιτών και των ξένων. Το πολίτευμα που έχουμε δεν επιδιώκει να μιμηθεί τους νόμους των άλλων, αλλά πιο πολύ εμείς είμαστε παράδειγμα σε μερικούς παράμιμητές άλλων. Και ως προς το όνομα «δημοκρατία» έχει αποκληθεί, γιατί δεν κυβερνούν οι λίγοι αλλά οι περισσότεροι. Ωστόσο, όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον των νόμων ως προς τις ιδιωτικές τους διαφορές. Για την προσωπική όμως ανάδειξη και επιβολή Ανάλογα με την ευδοκίμηση του καθενός, σε κάποιον τομέα προτιμάται στα δημόσια αξιώματα όχι πιο πολύ για την κοινωνική του προέλευση παρά για την προσωπική του αξία. Ούτε πάλι κάποιος από φτώχεια, και εφόσον μπορεί να προσφέρει κάτι καλό στην πολιτεία, εμποδίζεται για την ασημότητα της κοινωνικής του θέσης. Τις σχέσεις μας με την πολιτεία τις διέπει η ελευθερία και στις καθημερινές μας απασχολήσεις είμαστε απαλλαγμένοι από καχυποψία μεταξύ μας και δεν αγανακτούμε με το γείτονά μας αν κάνει κάτι που τον ευχαριστεί, ούτε παίρνουμε απέναντί του το ύφο του πειραγμένου, πράγμα που φυσικά δεν τον βλάφτει, εν τούτης όμως τον στεναχωρεί. Και ενώ στην ιδιωτική μας ζωή δεν ενοχλούμε ο ένας τον άλλον, στα δημόσια πράγματα δεν κάνουμε παρανομίες, κυρίως από εσωτερικό σεβασμό, πειθαρχώντας του κάθε φορά αρχοντές μας και στους νόμους ιδιαίτερα σε εκείνους από αυτούς που έχουν θεσπιστεί για την προστασία αυτών που αδικούνται και σώσους, αν και είναι άγραφοι, προξενούν ωστόσο αναμφισβήτητο αίσθημα ντροπή αλλά και για το πνεύμα μας φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε πάρα πολλά μέσα αναψυχή στελώντα κατά καθιερωμένο τρόπο αγώνες και γιορτές με θυσίες σε όλη τη διάρκεια του έτους και απολαμβάνοντας ο καθένας μας το καλοσυγυρισμένο νοικοκυριό του. Η καθημερινή ευχαρίστηση που παρέχουν αυτά αποδιώχνει τη στεναχώρια και ακόμη φτάνουν, χάρη στη δύναμη της πόλης μας, από κάθε μέρο της γης τα πάντα και συμβαίνει σε μας να μην χαιρόμαστε με καθόλου μεγαλύτερη ευκολία τα αγαθά που παράγονται στη χώρα μας από όσοι και εκείνα των άλλων ανθρώπων. Διαφέρουμε όμως από τους αντιπάλους μας και στη μελέτη των πολεμικών στα εξής. Γιατί και την πόλη μας την έχουμε ανοιχτή σε όλους και ποτέ με απελάσεις ξένων δεν εμποδίζουμε κάποιον να μάθει, να δει κάτι, που αν δεν ήταν κρυφό και το έβλεπε κάποιος από τους εχθρούς, θα μπορούσε να ωφεληθεί. Γιατί εμείς έχουμε εμπιστοσύνη, όχι στις προετοιμασίες και στα πολεμικά τεχνάσματα, παρά στην προσωπική μας ευψυχία την ώρα της δράσης. Και στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ εκείνοι με επίπονε ασκήσει από παιδιά ακόμη επιδιώκουν την ανδρεία, εμεί μόνο που διάγουμε άνετη ζωή, οδεύουμε με όχι κατώτερο φρόνημα σε κινδύνους το ίδιο μεγάλου. Και να η απόδειξη. Γιατί οι λακεδαιμόνοι δεν εκστρατεύουν μονάχοι του εναντίον τη χώρα μα, αλλά μαζί με όλου του συμμάχου του. Ενώ εμεί, όταν εισβάλλουμε στη χώρα των άλλων και μολονότι πολεμούμε σε ξένη γη, Χωρίς δυσκολία τις περισσότερες φορές νικούμε αυτούς που υπερασπίζονται τα ίδια τους στα σπίτια. Και ούτε ποτέ κανείς εχθρός ως τώρα δεν αντιμετώπισε συγκεντρωμένη τη δύναμή μας, γιατί και το ναυτικό ταυτόχρονα φροντίζουμε και στην ξηρά στρατό σε πολλά μέρη από μας τους ίδιους στέλνουμε. Και αν κάπου οι εχθροί μας συμπλακούν με κανένα μικρό μας τμήμα, αν νικήσουν μερικούς από μας, Κομπάζουν ότι μας έχουν αποκρούσει όλους και αν πάλι ιτηθούν λένε πως έχουν νικηθεί από όλους μας μαζί. Ωστόσο, αν θέλουμε να αντικρίζουμε τον κίνδυνο ζώντα περισσότερο ανέμελα παρά με επίπονη άσκηση και με ανδρεία που δεν πηγάζει τόσο από την επιβολή του νόμου όσο από τον τρόπο της ζωής μας, μένει το κέρδος και να μην κουραζόμαστε προκαταβολικά για τις δύσκολες ώρες που είναι να έρθουν και όταν φτάσουμε σε αυτά να μην διχνόμαστε λιγότερο τολμηροί από αυτούς που αδιάκοπα μοχθούν και γι' αυτά η πόλη μας είναι άξια να τη θαυμάζει κανείς και ακόμη για άλλα. Αγαπούμε το ωραίο μέσα στην απλότητα και καλλιεργούμε το πνεύμα μας χωρίς να γινόμαστε μαλθακοί και τον πλούτο τον χρησιμοποιούμε πιο πολύ σαν ευκαιρία για έργα παρά σαν αφορμή για κομπασμό. Και εδώ δεν είναι ντροπή το να παραδέχεται κανείς τη φτώχεια του. Αντίθετα, το να μην προσπαθεί να ξεφύγει από αυτήν με την εργασία του είναι ντροπή μεγαλύτερη και είναι δυνατό σε εμάς τους ίδιους να φροντίζουμε και για τις δικές μας υποθέσεις και συνάμα για τις δημόσιες. Και μολονότι ο καθένας μας είναι απασχολημένος με τις δουλειές του, άλλος με τούτη και άλλος με την άλλη, δεν είμαστε ελλιπώς κατατοπισμένοι στα πολιτικά. Γιατί μόνοι εμείς, αυτόν που δεν παίρνει καθόλου μέρος αυτά, τον θεωρούμε πολίτη όχι φίλη αλλά άχρηστο. Και οι ίδιοι είτε παίρνουμε αποφάσει, αφού τουλάχιστον ακούσουμε τι προτάσει άλλων, είτε κάνουμε ορθέ σκέψει και εισηγήσει πάνω στι υποθέσει τη πολιτείας. Μια και δεν νομίζουμε ότι τα λόγια βλάφτουν τα έργα, αλλά ότι είναι περισσότερο επιζήμιο να μην διαφωτιστούμε προηγουμένω με τη συζήτηση, προτού έρθουμε να πράξουμε όσα πρέπει. Γιατί και σε τούτο πράγματι ξεχωρίζουμε, ώστε οι ίδιοι και να είμαστε υπερβολικά τολμηροί και πολύ να συλλογιζόμαστε όσα θα επιχειρήσουμε. Σε αυτό η άγνοια φέρνει στους άλλους απερίσκεπτη τόλμη, ενώ η γνώση δισταγμό. Και στο φρόνημα δίκαια άξιζε να θεωρηθούν ρωμαλαιότατοι εκείνοι που γνωρίζουν σαφέστατα και τα φοβερά και τα ευχάριστα, κι όμως γι' αυτό δεν προσπαθούν να αποφύγουν τους κινδύνους και στη συμπεριφορά μας προς τους άλλους είμαστε αντίθετοι με τους πολλούς, γιατί αποκτούμε τους φίλους μας όχι με το να μας ευεργετούν, αλλά με το να τους ευεργετούμε. Και ο ευεργέτης είναι πιο σταθερός φίλος, επειδή προσπαθεί να διατηρεί τη χάρη που του οφείλεται με την εύνοιά του προς εκείνον που έχει προσφέρει την καλοσύνη του. Αντίθετα, αυτός που χρωστάει ευγνωμοσύνη είναι λιγότερο πρόθυμος, μια και ξέρει ότι θα κάνει το καλό όχι για να του οφείλουν χάρη, αλλά για να ξοφλήσει χρέος. Και μόνοι εμείς βοηθούμε άφοβα κάποιον, όχι τόσο από συμφεροντολογικό υπολογισμό, όσο από τις ειλικρινείς φιλελεύθερες πεπιθήσεις μας. Και συνοψίζοντας λέω ότι η πόλη μας το σύνολό τη είναι παιδευτική αιστεία της Ελλάδας. Καθένας από εμά επίσης, «Ο ίδιος άνδρας νομίζω ότι θα μπορούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του αυτάρκη με την πιο μεγάλη επιδεξιότητα και χάρη σε πάρα πολλές δραστηριότητες». «Και ότι αυτά που λέω δεν είναι καυχυσιολογίες για την παρούσα περίσταση, αλλά πραγματική αλήθεια το φανερώνει η ίδια η δύναμη της πόλης μας που την αποκτήσαμε με αυτούς τους τρόπους ζωής. Γιατί μόνη αυτή» από τις τωρινές πόλεις βγαίνει από τη δοκιμασία ανώτερη από τη φήμη της και μόνη αυτή ούτε στον εχθρό που ήρθε εναντίον της παρέχει αφορμή να αγανακτήσει από τι ανθρώπους αν κακοπάθη ούτε στον υπήκο να παραπονεθεί ότι τάχα τον κυβερνούν ανάξιοι. Και αφού παρουσιάσαμε τη δύναμή μας με απτές αποδείξεις και βέβαια όχι χωρίς μάρτυρες θα γίνουμε αντικείμενο θαυμασμού και από τους συγχρόνους και από τους μεταγενεστέρους. «Και δεν έχουμε καθόλου ανάγκη, ούτε από έναν όμηρο για να μας συμνήσει, ούτε από κανέναν άλλον που με τα λόγια του θα δώσει μια πρόσκαιρη ευχαρίστηση. Την ιδέα όμως που θα σχηματιστεί για τα έργα μας, η αλήθεια θα τη ζημιώσει. Εξαναγκάσαμε κάθε θάλασσα και στεριά να ανοίξει πέρασμα στην τόλμη μας και στήσαμε παντού μνημεία θάνατα, μαζί τόσο για τις αποτυχίες, όσο και για τις επιτυχίες μας. Για μια τέτοια λοιπόν πόλη κι αυτή εδώ» πιστεύοντας ότι ήταν καθήκον τους να μην τη στερηθούν, έπεσαν στη μάχη, πολεμώντας γενναία. Και από εμάς που μένουμε στη ζωή είναι φυσικό καθένας να θέλει με προθυμία να μοχθεί για χάρη της. Γι' αυτό ακριβώς και μίλησα διεξοδικά για την πόλη, γιατί θέλησα να κάνω κατανοητό ότι δεν αγωνιζόμαστε για πράγματα ίσης σημασίας εμείς και όσοι δεν έχουν τίποτα όμοιο με αυτά εδώ, και συνάμα να στηρίξω σε φανερές αποδείξεις τον έπαινο αυτών για τους οποίους τώρα μιλώ, και έχει υποθεί το πιο μεγάλο μέρος αυτού. Γιατί με όσα εγώ εξήμνησα την πόλη, τη στόλισαν τα κατορθώματα αυτών εδώ και των ομοίων τους, και όχι για πολλούς από τους Έλληνες, όπως συμβαίνει για τους προκειμένους νεκρούς, θα φαινόταν ο έπαινος εις των έργων τους». Και νομίζω ότι ο τωρινό θάνατο αυτών εδώ δηλώνει την ψυχική του Ρώμη, είτε αυτό είναι το πρώτο μήνυμά τη, είτε η τελική τη επισφράγηση. Γιατί και σε εκείνου ακόμη, που στα άλλα φαίνονται κάπω κατώτεροι, είναι δίκαιο η παλικαριά που δείχνουν στου πολέμου χάρη τη πατρίδα να παίρνει την πρώτη θέση. Επειδή, αφού με την ανδρεία του εξαφάνισαν τα άλλα κακά, Πιο πολύ όλοι μαζί ωφέλησαν την κοινή υπόθεση παρά ο καθένας έβλαψε με τα ατομικά του σφάλματα. Ωστόσο, από αυτούς εδώ τους νεκρούς, κανείς ούτε επειδή προτίμησε να χαρεί κι άλλο τον πλούτο του, έδειξε δειλία, ούτε από ελπίδα που δίνει φτώχεια πως αν ξέφευγε κι αυτή τη φορά από αυτή θα μπορούσε να γίνει κάποτε πλούσιος, προσπάθησε έτσι να αναστείλει την αντιμετώπιση του κινδύνου. Αντίθετα, επειδή έκριναν ότι πιο ποθητή από αυτά είναι η τιμωρία των εχθρών και συνάμα νόμισαν ότι αυτός εδώ είναι ο ευγενέστερος από τους κινδύνους, θέλησαν με αυτόν, δηλαδή τον κίνδυνο, να εκδικηθούν εκείνους, δηλαδή τους εχθρούς, και αυτά να τα επιθυμούν. Και αφού εμπιστεύτηκαν την αβέβαιη προοπτική της νίκης στην ελπίδα, ωστόσο στην πράξη επάνω για αυτό που είχαν μπροστά στα μάτια τους, θεωρούσαν υποχρέωσή τους να στηριχτούν στον εαυτό τους. Και μέσα σε αυτόν τον κίνδυνο, αφού προτίμησαν να αντισταθούν και να πεθάνουν, παρά με υποχώρησή τους να σώζονται, απέφυγαν την τροπή να τους ονομάσουν δειλούς. Κράτησαν όμως τον αγώνα με τη ζωή τους και σε μια ελάχιστη κρίσιμη στιγμή, καθορισμένη από τη μοίρα, ενώ στην ψυχή τους πιο πολύ φούντωνε η ελπίδα της νίκης παρά ο φόβος της Ήτας, έφυγαν από τη ζωή. Και αυτοί εδώ βέβαια, όπως ταιριάζει στην πόλη, τέτοια αναδείχτηκαν. Εμείς ωστόσο που μένουμε... Πρέπει να ευχόμαστε να έχουμε καλύτερη τύχη. Να θεωρούμε όμως χρέος μας να μην έχουμε καθόλου ατολμότερο φρόνημα έναντι των εχθρών και να μην υπολογίζετε μόνο με τη λογική την ωφέλεια για την οποία σε εσά που οι ίδιοι την ξέρετε καλύτερα θα μπορούσε κανείς να μιλήσει πολύ, απαριθμώντας πόσα καλά υπάρχουν στο να αντιστέκεται κανείς τους εχθρούς, αλλά περισσότερο θεωρώντας κάθε μέρα στην πράξη τη δύναμη της πόλης και αγαπώντας τη με πάθος. Και όταν σας φανεί ότι είναι μεγάλη, να συλλογίζεστε ότι αυτά τα απόκτησαν άντρε τολμηροί και που ήξεραν το χρέος τους και στις μάχες είχαν το αίσθημα της ντροπή. αν καμιά φορά σε κάποια προσπάθειά τους αποτύχαιναν, δεν επέτρεπαν ωστόσο γι' αυτό στον εαυτό τους να στερήσουν και την πόλη από τη δική τους ανδρεία, αλλά την πρόσφεραν σε αυτή σαν την πιο ωραία συνεισφορά τους. Γιατί προσφέροντας όλοι μαζί τη ζωή τους, κέρδιζαν ξεχωριστά ο καθένας τον έπαινο αγέραστο και τον τάφο περίλαμπρο όχι τόσο αυτόν στον οποίο τώρα κοίτονται, όσο εκείνο στον οποίο η δόξα τους μένει και μνημονεύεται αιώνια σε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται, είτε στο λόγο είτε στην πράξη. Γιατί το μεγάλον ανδρών τάφος είναι ολόκληρη η γη και δεν δηλώνει μόνο το όνομά τους η επιγραφή μια στήλη στη γενέτηρά τους, αλλά και στις ξένες χώρες ζει μέσα στην ψυχή του καθενός άγραφη θύμηση, όχι τόσο του έργου που επιτέλεσαν, Όσο του φρονήματός τους. Αυτοί εδώ λοιπόν τώρα, αφού σας γίνουν παράδειγμα και αναλογιστείτε ότι ευδαιμονία σημαίνει ελευθερία και ελευθερία σημαίνει ανδρεία, μη δηλιάζετε μπροστά στους κινδύνους του πολέμου μια και δεν θα ήταν πιο δίκαιο να μην υπολογίζουν τη ζωή τους όσοι δυστυχούν και δεν έχουν να ελπίζουν σε κανένα καλό, αλλά όσοι στη ζωή που τους υπολείπεται κινδυνεύουν να πέσουν από την ευτυχία στη δυστυχία και που για αυτούς η διαφορά θα είναι εξαιρετικά μεγάλη αν συμβεί και αποτύχουν. Γιατί για τον άνδρα που έχει φρόνημα είναι πιο όδυνηρη η ταπείνωση που ακολουθεί τη δηλία παρά ο θάνατος που έρχεται ασυναίσθητα σε στιγμή έξαρσης της δύναμης και συνάμα της κοινή ελπίδας. Γι' αυτόν τον λόγο και τους γονείς αυτών εδώ, όσοι παρευρίσκεστε, δεν τους κλαίω τόσο. Πιο πολύ θέλω να τους παρηγορήσω. Ξέρουν βέβαια καλά πως τη ζωή τους την πέρασαν μέσα από κάθε είδους αλλαγέ τη τύχη και ευτυχία είναι τούτο. Σ' όσους λάχει ο πιο τιμημένος θάνατος, όπως τώρα σε αυτούς εδώ, ή πιο τιμημένη λύπη όπως εσάς και σε όσους η ζωή τους πήρε τέλος τη στιγμή που τελείωσε και η ευδαιμονία τους. Ξέρω βέβαια ότι είναι δύσκολο να σας πείθω για αυτούς που πολλές φορές θα έχετε αφορμές να τους θυμάστε στις χαρές των άλλων όταν κάποτε κι εσείς οι ίδιοι χαιρόσαστε. Και λυπάται κανείς όχι όποτε στερείτε αγαθά που δεν τα δοκίμασε αλλά σας στερηθεί αγαθά που είχε συνηθίσει να απολαμβάνει. Πρέπει όμως να δείχνετε καρτερία και με την ελπίδα για άλλους γιου όσοι είστε σε ηλικία που μπορείτε να κάνετε παιδιά. Γιατί και στην ιδιωτική ζωή τα παιδιά που θα γεννηθούν ύστερα θα κάμουν μερικούς να ξεχάσουν εκείνους που δεν υπάρχουν και στην πόλη αυτό θα είναι ωφέλιμο διπλά. Και γιατί δεν θα ερημώνετε και γιατί θα είναι ασφαλής επειδή δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουν κατά τον ίδιο τρόπο και δίκαια όσοι δεν μπαίνουν σε κίνδυνο σαν τους άλλους, προσφέροντας εξίσου και αυτή παιδιά. Όσοι πάλι είστε περασμένη ηλικία και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας που το περάσατε ευτυχισμένοι να το θεωρείτε κέρδος και το υπόλοιπο που σας μένει πως θα είναι μικρό και να παρηγοριέστε με τη δόξα αυτών εδώ. Επειδή μόνο η αγάπη για την τιμή δεν γεράζει ποτέ και στην ηλικία κατά την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε, μεγαλύτερη τέρψη δεν δίνει, όπως ισχυρίζονται μερικοί, το κέρδος, αλλά το να τους τιμούν. Για τους γιους εξάλλου αυτών εδώ, όσοι παρευρίσκεστε, ή για τους αδελφούς βλέπω τον αγώνα μεγάλο, γιατί εκείνον που δεν υπάρχει πια, καθένα συνηθίζει να τον επενεί, και με πολλή δυσκολία, αν επιδείξετε υπέρμετρη ανδρεία, θα μπορούσε κανείς να σας θεωρήσει όχι όμοιους, αλλά λίγο κατώτερους από αυτούς. Γιατί οι ζωντανοί βλέπουν με φθόνο τους ανταγωνιστές τους, ενώ εκείνους που δεν τους στέκονται εμπόδιο, τους τιμούν με ασυναγώνιστη εύνοια. Και αν χρειάζεται να κάμω κάποια μνήα και για την αρετή των γυναικών, όσε τώρα θα απομείνουν χείρε, θα πω ό,τι πρέπει με μια σύντομη παρένεση. Μεγάλη τιμή για σας θα είναι να μη φανείτε κατώτερες από τη γυναικεία σας φύση. Το ίδιο και για εκείνη που θα τη συζητούν όσο γίνεται λιγότερο οι άνδρες, είτε για έπαινο, είτε για ψόγο. Είπα κι εγώ σύμφωνα με τον νόμο όσα θεωρούσα ταιριαστά. Και με έργα αυτοί που θάβονται από τη μια τιμήθηκαν Απ' την άλλη τα παιδιά τους από εδώ και μπρο, η πόλη με δημόσια δαπάνη θα αναθρέψει, ώσπου να γίνουν έφηβοι. Προβάλλοντας έτσι ως βραβείο για τέτοιους αγώνες, ένα ωφέλιμο στεφάνι και για αυτούς τους νεκρούς και για όσους μένουν στη ζωή. Γιατί όπου για την αρετή έχουν οριστεί πολύ μεγάλα έπαθλα, εκεί ευδοκιμούν και άριστοι πολίτες. Και τώρα, αφού ο καθένας αποτελειώσει το θρήνο για το δικό του, ας πηγαίνετε. Παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι και πατήσατε ώστε να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για όλα τα νέα βίντεο του καναλιού.